από τόπο σε τόπο με την εκπομπή μας, βρισκόμαστε στα Αρφαρά Μεσσηνίας. Η Κομόπολη των Αρφαρών είναι εκτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού Σιρόκα και σε υψόμετρο 100 μέτρων. Απέχει δε μόλις 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλαμάτας, δίπλα είναι η Καλαμάτα, ενώ περιβάλλεται όπως θα δείτε από ελαιώνες, σικές και διάφορα άλλα οπωροφόρα δέντρα. Στις μέρες μας το χωριό είναι γεμάτο από γραφικά σοκάκια, παραδοσιακά μαγαζιά, ταβέρνες και καφενεδάκια, ενώ ιδιαίτερα έντονο είναι και το θρησκευτικό στοιχείο, αφού υπάρχουν παντού πολλές εκκλησίες και τσοκλήσια. Βέβαια θα μου πείτε και πού δεν υπάρχουν στην πατρίδα μας. Επίσης διαθέτει ένα εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο που το επισκεφθήκαμε και θα σας το παρουσιάσουμε. Ενώ εν αντιθέσει με κάποια άλλα μέρη που δυστυχώς έχουν ερημώσει, η Δημοτική Ενότητα Αρφαρών μαζί με τα υπόλοιπα χωριά που την απαρτίζουν είναι πολυπληθής και σφίζει ζωής, αφού οι μόνιμοι κάτοικοι της ξεπερνούν τους 2.800. Γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά και ενθαρρυντικό για τον τόπο. Εμείς γυρίσαμε όλη την περιοχή και καταγράψαμε τόσο την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, όσο και την ωραιότατη μουσικοχορευτική της παράδοση, και θα σας δώσουμε όπως συνηθίζουμε γνήσια δείγματα μέσα από αναφορές, σχόλια, αλλά και επιτόπια έρευνα. Όσον αφορά το μουσικό σκέλος της εκπομπής μας, συμμετέχουν η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Νάντια Καραγιάννη με καταγωγή από τα Τρόπαια Αρκαδίας, ο Κώστας Γκατζιλιέρης από την Αρτεμισία Μεσσηνίας, ο ντόπιος συλλέκτης τραγουδιών της εποχής του γραμμοφώνου, Ηλίας Μπαρούνης, και ο Γιώργος Μικουβαράκης που μας έρχεται από την γειτονική Κυπαρισία, την Αρκαδιά, όπως λέμε και στα τραγούδια μας, έτσι. Ενώ θα τους συνοδεύσουν δεξιοτέχνες μουσική, ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στο Μοριά και όχι μόνο. Επίσης στην εκπομπή μας λαμπρύνουν με την παρουσία τους ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών «Η Αναγέννηση», ο Χορευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Αμφιής» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Φίλοι της Παράδοσης» με έδρα τους την Καλαμάτα. Αφού λοιπόν ευχαριστήσουμε για την ευγενική τους πρόσκληση τον Δήμαρχο Καλαμάτα Θανάση Βασιλόπουλο, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρφαρών «Η Αναγέννηση» Γιάννη Ζαλαχώρη και το ΔΣ του Συλλόγου, καθώς και την Αναστασία Μπελογιάννη για την πολύτιμη συνεργασία, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, την οποία αφιερώνουμε όπως πάντα πού, στους Έλληνες του εξωτερικού, τους ομογενείς μας, που μας παρακολουθούν ανελιπώς κάθε Κυριακή, και ασφαλώς στους απανταχού αρφαραίους και στις αρφαραίες. Δεν σας κρύβω επίσης ότι εγώ πρωτογνώρισα τα Αρφαρά Μεσσηνίας επειδή από εδώ κατάγεται ο σπουδαίος καθηγητής της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Νιάρχος, με τον οποίο έχω την τιμή να συνδέομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια. Επιπλέον από εδώ κατάγεται και ο τέος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Θεόδωρος Λαφαζάνος, που θα μας μιλήσει μάλιστα στη διάρκεια του προγράμματός μας. Το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα, όπως θα δείτε, είναι σε επτάσιμο ρυθμό αυτό του Καλαματιανού χορού και είναι τραγούδι της αγάπης. Βασίλο η Καλαματιανή και από τη Μικρομάνη, τρελαίνεις όλα τα παιδιά και μένα τον Αρφάνη, τον Ορφανό δηλαδή. Στην Καλαμάτα αρρώστησα και στο νησί θα γιάνω, από το ρήμα υγιένω. Νησί είναι η σημερινή Μεσσήνη και στα ωραία φιλιατρά θα πέσω να πεθάνω. Από τόπο σε τόπο, Αρφαρά Μεσσηνίας, πάμε! Βασίλο η Καλαμάτα
βασίλο μου. Ωραία κι από τη μικρό μαύ Ανία, πομπο βασίλο μου. Ωραία κι από τη μικρό μαύ Μεσσηνίας, το σπουδαίο αυτό κεφαλοχώρι που παλιότερα αποτελούσε έδρα του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αρφαρών, είναι εκτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού Σιρόκα και σε υψόμετρο 100 περίπου μέτρων, ενώ απέχει από την Καλαμάτα μόλις 15 χιλιόμετρα. Ταρφαρά αναπτύχθηκε σε διοικητικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ενώ κατά την περίοδο της πληθυσμιακής και οικονομικής ακμής του είχε 2.000 κατοίκους, σχολαρχείο, βιοτεχνίες, δυνατό εμπόριο και πλούσιες γεωργικές παραγωγές. Στις μέρες μας Ταρφαρά, που γέννησε στα σπλάχνα του σπουδαίους επιστήμονες, πολιτικούς και ανθρώπους του πνεύματος, των γραμμάτων και των τεχνών, ανήκει αυτοδιοικητικά στο Δήμο Καλαμάτας και αποτελεί πλέον το εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών. Και εδώ να τονίσουμε πως οι αρχικοί κάτοικοι
ζούσαν στο ορεινό Άνω Αρφαρά, που ήταν και το πρώτο χωριό, από όπου και κατέβηκαν αργότερα σταδιακά εδώ στον Κάμπο, γύρω στα 1834, όπου και δημιουργήθηκε με τα χρόνια ο σημερινός πολυπληθής οικισμός. Ενώ κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, ο τόπος υπήρξε φωλιά πολλών οπλαρχηγών και κλεφταρματολών, τα ιστορικά δηλαδή σαμπάζικα. Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα το 1870, θεμελιώθηκε και αποπερατώθηκε και ο περικαλής καθεδρικός ναός των Αγίων Θεοδόρων, που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Το σημερινό Αρφαρά, με την πανοραμική θέα και την όμορφη αρχιτεκτονική του, θα έλεγε κανείς πως είναι πλέον μια υπερσύγχρονη κωμόπολη που διαθέτει πολλά παραδοσιακά μαγαζάκια, καφετέριες και πολυχώρους αναψυχής, μαζί με πολυτελέστατα εστιατόρια και ταβέρνες, ενώ είναι γεμάτο από πεζόδρομους και γραφικά δρομάκια που προσφέρονται για χαλαρωτικές βόλτες και περιπάτους, σε συνδυασμό με τις ευρύχωρες και εντυπωσιακές πλατείες του, που αποτελούν σημείο συγκέντρωσης τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες. Διαθέτει επίσης έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς συλλόγους και συγκεκριμένα το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Αναγέννηση», που ιδρύθηκε το 1978. Σύλλογος ιδιαίτερα δυναμικός και δραστήριος, με πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση, που φροντίζει όλα αυτά τα χρόνια να διατηρεί ζωντανά τα ήθη, τα έθιμα και τις τοπικές παραδόσεις στους απανταχού αρφαραίους σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Παράλληλα, στο χωριό λειτουργούν σχολεία όλων των βαθμίδων, δίνοντας στους μικρούς μας φίλους την ευκαιρία να μάθουν γράμματα στον τόπο τους, ενώ στα παραπάνω έρχεται να προσθεθεί και το εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο Αρφαρών, στο οποίο επίσης θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια. Το σύγχρονο γήπεδο που φιλοξενεί την ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Αρφαρών, αλλά και το πάρκο των Ηρώων, που βρίσκεται στη γιγαντιαία κεντρική πλατεία του χωριού, που απαρτίζεται από πρωτομές των οπλαρχηγών του 21 που έδρασαν πολύ στην περιοχή, καθώς και από μαρμάρινες στήλες αφιερωμένες στους πεσόντες του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μην παραλείψουμε όμως και τη Φιλαρμονική Αρφαρών, που ιδρύθηκε το 2014 και που λειτουργεί στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Αρφαρών, με απότερο σκοπό να αποτελέσει κίνητρο προκειμένου οι νέοι να ασχοληθούν πιο ενεργά με τη μουσική, αποκτώντας τα κατάλληλα εφόδια. Στη Φιλαρμονική διδάσκονται σε εβδομαδιαία βάση όλα τα όργανα, καθώς και η θεωρία της μουσικής, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του εξαίρετου μαέστρου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, φίλου Κωνσταντίνου Νικολέα. Οι κάτοικοι τώρα ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και τη μελισσοκομεία, ενώ στο χωριό παράγονται εξαιρετικό ελαιόλαδο, σίκα, κτηνοτροφικές τροφές όπως αραβόσιτο και σιτηρά, καθώς και πολλά κυπευτικά. Και εδώ να τονίσουμε πως παλιότερα, και ειδικά την εποχή που δεν υπήρχε ακόμα δίκτυο ίδρευσης στην περιοχή, οι στέρνες ήταν σχεδόν μονόδρομος για κάθε σπίτι που δεν ήθελε να ξεμείνει από νερό. Εξού και η πληθώρα που συναντήσαμε από αυτές, με κορυφαία την ιδιαίτερα περίτεχνη στέρνα κατασκευής 1920 που βρίσκεται στο σπίτι του ντόπιου μελισσοκόμου Γεωργίου Μπούρα, που την κληρονόμησε από τον προπάπου του, τον Χρήστο, την οποία και ανακαίνισε εν συνεχεία προκειμένου να συντηρηθεί. Η λέξη στέρνα, να θυμίσουμε πως είναι μεσαιωνική και προέρχεται από τη λατινική λέξη συστέρνα, ενώ σε αυτήν που συναντήσαμε μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα και η περίοπτη θέση για τη χρήση του σαπουνιού, πολύ μπροστά πράγματι για την εποχή της. Έχτιζαν επίσης και μεγάλα πηγάδια, όπως για παράδειγμα αυτά που συναντήσαμε στο Άνω Αρφαρά, που ήταν ιδιαίτερα καλέσθητα, αποδεικνύοντας πως κατασκευάστηκαν με μεράκι, αλλά και με ειδική τεχνική, γεγονός που μαρτυρά την ευφυΐα και τις ικανότητες των τεχνητών τους, που χρησιμοποιούσαν εξ ολοκλήρου φυσικά υλικά, σεβόμενοι απολύτως το περιβάλλον. Μάλιστα, σε ένα από τα πιο παλιά σπίτια του χωριού, που θεμελιώθηκε το 1855 και που συντηρείται ακόμα σε άριστη κατάσταση, σπίτι που ανήκει στους αδελφούς Γιάννη και Γεώργιο Ζαλαχώρη, υπάρχει και το μοναδικό στην περιοχή πέτρινο αλόνι, που βρισκόταν σε χρήση μέχρι και το 1950. Για ακούστε όμως και μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που βρήκαμε μέσα στο εξαίρετο πόνημα του αημνήστου Παναγιώτη Γεωργούτζου, επίτιμου Προέδρου του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Πριν το 1821, το χωριό είχε διαιρεθεί ως γνωστόν στο Άνω Αρφαρά και στο Κάτω Αρφαρά, επαναλαμβάνω, εδώ που βρισκόμαστε, στα ριζώματα του βουνού. Στον Κάμπο δεν τολμούσε κανείς εκείνη την εποχή να χτίσει σπίτι, προφανώς γιατί ο Κάμπος ανήκε σε τη Μαριούχο και αποτελούσε ιδιοκτησία. Εν τούτης όμως, χτίστηκε ένα τεράστιο πυργόσπιτο με αποθήκες, ελαιοτριβείο, παράσπιτα και στάβλους, που ήταν η οικία του Δημήτρη Κάρτσονα, γνωστού και ως Κρατήλα, που το 1800 υπήρξε κοτσάμπασης,
δηλαδή φοροεισπράκτορας, για λογαριασμό του τουρκικού δημοσίου, με αποτέλεσμα λόγω του σκληρού και αδίστακτου χαρακτήρα του να καταστεί πολύ μισητό σε όλους τους κατοίκους περιοχής. Αδελφός του ήταν ο Χριστόδουλος Κάρτσονας, ο οποίος όμως είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από τον Δημήτρη. Πολύ σύντομα, όπως ήταν φυσικό, λόγω της θέσης του ο Κάρτσονας έγινε πλούσιος, χτίζοντας μεταξύ άλλων και αυτό το θεόρατο πύργο κατόπιν αδείας ασφαλώς από τον Τούρκο Πασά. Συνδέθηκε δε μεταξύ άλλων με τον Κολοκοτρώνη και τον Νικηταρά, αφού είχαν νυμφευθεί τρεις αδερφές και συγκεκριμένα τις κόρες του προεστού Καρούτσου από τον Άκομο Αρκαδίας. Επίσης ο αναγνωσταράς ήταν γαμπρός. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε κονέψει, είχε δηλαδή φιλοξενηθεί πολλές φορές στο συγκεκριμένο πύργο. Η απληστία όμως του Δημητρίου Κάρτσονα, σε συνδυασμό με το βίαιο τρόπο κατά την ίσπραξη των φόρων, τον έκανε σύντομα χειρότερο και πιο μισητό ακόμη και από τον κατακτητή, με αποτέλεσμα μια ομάδα αρφαρέων να του στήσει καρτέρι και να τον σκοτώσει, καίγοντας παράλληλα όλα τα κοιτάπια του, όπως τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα βιβλία των φόρων. Το ιστορικό λοιπόν αυτό σπίτι του Κοτσάμπαση ανήκει στις μέρες μας στον αρφαρέο χημικό φαρμακοποιό Νικόλαο Γεωργούτζο, που το αναστήλωσε με μεγάλη φροντίδα, πιστότητα και μεράκι και που ευγενώς μας το παραχώρησε για τα γυρίσματα της εκπομπής μας, όπως θα δείτε, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γίνουμε κι εμείς για λίγο ένα με τον τόπο και την ένδοξη ιστορία του. Μάλιστα, ο Νίκος Γεωργούτζος είναι συγγενής και του αγαπημένου ευπατρίδη ομογενή επιχειρηματία Γιάννη Γεωργούτζου, που η προσφορά και το έργο του τόσο στη γενέτειρα του Σταρφαρά όσο και ευρύτερα στην πατρίδα μας είναι μεγάλη.
περπατούσα 5 μήνες, περπατούσα το βουνό μου, το Ελληνάκι το βουνό, βουνό. Ψάχνα να βρω. Μα επήγα και τη βρήκα, μα επήγα και τη βρήκα τα βασίλη. Στα βασιλικά. Τα μαλλιά της ξεπλεγμένα, τα μαλλιά της ξεπλεγμένα και λουζόντα. Το Λενάκι και λουζότανε. Με χτενάκια φίλη τη ξένια, με χτενάκια φίλη τη ξένια, τένιζω. Πάμε τώρα σε γνωστό ιστορικό τραγούδι «Ύμνο των Κολοκοτρωνέων», που ήταν από τις παλιότερες οικογένειες κλεφτών του Μοριά και που η δράση τους εξυμνείται σε πολλά παραδοσιακά μας τραγούδια. Το συγκεκριμένο αναφέρεται στα γνωστά προεπαναστατικά γεγονότα του 1806, τότε που ο θρυλικός στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατάφερε να περάσει από τη Μάνη στα Κύθυρα και από εκεί το Μάιο του ίδιου έτους στη Ζάκυνθο, γεγονός που καταφαίνεται, όπως θα δείτε, και στην κατακλίδα του τραγουδιού, που αποτελεί ουσιαστικά μαρτυρία για τη μετάβαση του γέρου του Μοριά στα Επτάνησα. Σας δίνω ατόφιο το ποιητικό του κείμενο. «Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια. Ναι, έτσι λάμπει η κλεφτουριά», θέλω να το δώσω όλο το κείμενο έτσι για να καταγραφεί. «Οι κολοκοτρωναίοι που αυτοί δεν καταδέχονται τη γης να την πατάνε. Καβάλα παν στην εκκλησιά, καβάλα στα λογά τους δηλαδή, καβάλα προσκυνάνε. Καβάλα παίρνουν αντίδωρο απ' του παπά το χέρι. Φλωριά ρίχνουν στην Παναγιά, φλωριά ρίχνουν τσαγίους και στον αφέντη το Χριστό ρίχνουνε τα αρματά τους. Χριστέ μας, βλόγα τα σπαθιά», ευλόγησε δηλαδή τα σπαθιά, «βλόγα και τα ντουφέκια». Και ο Θοδωράκης μίλησε και ο Θοδωράκης λέει: «Να απόψε είδα στον ύπνο μου, στην υπνοφαντασιά μου, στον ήρω του, θολό ποτάμι πέρναγα και πέρα δεν ευγήκα. Ελάτε να σκορπίσουμε μπουλούκια να γεννούμε. Σύρε Γιώργο μου στον τόπο σου, Νικήτα στο λιοντάρι». Ο Γιώργος ήταν πρωτοσχάδελφος του Κολοκοτρώνη και ο Νικήτας, ποιος ήταν? Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο γνωστός μας Νικηταράς. Επίσης, Λεοντάρι είναι το σημερινό χωριό Λεοντάρι Μεγαλοπόλεως, στο νομό Αρκαδίας. Και συνεχίζει το τραγούδι μας: «Εγώ πάω στην Καρίτενα, πάω στους εδικούς μου, να φύκω τη διαθήκη μου και τις παραγγελιές μου. Τι θα περάσω θάλασσα, στη Ζάκυνθο θα πάω». Να και η μαρτυρία που σας έλεγα νωρίτερα για την μετάβαση
του γέρου του Μοριά στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο. Η Καρίτενα επίσης που αναφέρθηκε είναι χωριό της επαρχίας Γορτινίας και πάλι του νομού Αρκαδίας. Σας έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε πολύ συγκινημένοι όταν κάνουμε κάποιες καταγραφές στα μέρη στα οποία οι πρωταγωνιστές των τραγουδιών μας πέρασαν. Εδώ ήταν το σπίτι του Δημήτρη του Κάρτσονα, του Κοτσάμπαση της περιοχής εκείνη την περίοδο, όπου ήταν μπατζανάκης του Κολοκοτρώνη και ο Κολοκοτρώνης, ο Θεόδωρος, είχε μείνει πολλά βράδια εδώ πέρα. Εδώ βρισκόμαστε κι εμείς αυτή την ώρα και σας δίνουμε το ιστορικό τραγούδι των Κολοκοτρωνέων. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Αρθαρά Μεσημείας συναντήσαμε τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Θεόδωρο Λαφαζάνο, ο εξαίρετος αυτός αρφαραίος δικαστικός λειτουργός που διακρίθηκε ιδιαίτερα για το ήθος και τον επαγγελματισμό του, μας μίλησε για την ιστορία του χωριού του από τα παλιά χρόνια ίσα με σήμερα
που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και συνάμα συγκινητική. Βρισκόμαστε στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού. Σε αυτό το κτίριο, εσείς βλέπετε μόνο το χώρο που φαίνεται από τη βεράντα, σε αυτό το κτίριο φοιτούσαν περίπου 250 παιδιά πριν την κατοχή και μετά την κατοχή. Ξεκίνησε ως Δημοτικό Σχολείο Θηλαίων το 1902, το 1929 έγινε μεικτό. Έφυγε από εδώ το 1962 όταν χτίστηκε το καινούριο Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σαν εκπομπή ήρθατε στο χωριό μας να αναδείξετε τα όσα ωραία έχει και την παλιά του ιστορία. Εδώ θα αναγκαστώ να ξεκινήσω για μια εποχή πριν 4 αιώνες. Το χωριό μας που είμαστε σήμερα εδώ είναι ο τελευταίος οικισμός από τη δημιουργία του. Δημιουργήθηκε πριν 4 αιώνες επάνω στο βουνό, στο βουνό Μακρυπλάγη ή Μάγκλαδης, πιο πάνω από την Πολιανή, όταν ένας υπηρώτης τσοπάνος, ο Αρφαράς, έφτασε με το κοπάδι του και ίδρυσε τον οικισμό. Τον Αρφαρά τον χάσαμε και επώνυμο δεν είχαμε και νομίζαμε ότι ήταν ένα παραμύθι. Μέχρι που βρήκαμε τους απογόνους του στα Δωδεκάνησα και διαπιστώθηκε και από αυτούς ότι ο Αρφαράς έφυγε από ένα χωριό της Μεσσηνίας και πήγε στα Δωδεκάνησα. Εκεί λοιπόν το χωριό, το πρώτο 100 χρόνια ήταν πολύ φτωχό και πολύ κρυμμένο μέσα στο δάσος, γιατί την εποχή εκείνη της τουρκοκρατίας έφευγαν από τα μέρη της Ηπείρου και κατέβαιναν. Ποιοι όμως? Λένε μερικοί ιστορικοί ότι αυτοί που κατέβηκαν ήταν οι παλιοί Βυζαντινοί που ήταν στο Δεσποτάτο το Μιστρά. Όταν ήρθαν οι Τούρκοι έφυγαν και πήγαν προς την Ήπειρο και μετά από ένα διάστημα άρχισαν να ξανάρχονται. Εκεί λοιπόν στο Πάνω Αρφαρά δημιουργήθηκε το χωριό και στην αρχή της τουρκοκρατίας είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ. Η ανάπτυξή του βέβαια ήταν εκτινοτροφική κυρίως και λίγο γεωργική, η οποία βοήθησε όταν αυτοί άρχισαν να κατεβαίνουν προς τα κάτω και αυτό συνέβη επί ενετικής κατοχής. Οι ενετοί για να έχουν εισοδήματα φρόντισαν να έχει εισοδήματα ο λαός και φρόντισαν να καλλιεργείται η ελιά, να κεντρώνουν τις αγριλιές για να υπάρχει λάδι. Το 1821 πάρα πολλοί αρφαραίοι, θα έλεγα τουλάχιστον 60 τους ξέρουμε, ίσως και 100, πολέμησαν σε ομάδες με τους οπλαρχηγούς των γύρω χωριών της Πολιανής και της Βρωμόβρησης. Όπως λέει ο Αμβρόσιος Φρατζής, στους πρώτες μάχες που δόθηκαν το 1821, τα πιο ηρωικά όπλα ήταν τα καταγόμενα από την περιοχή που λέγεται Σαμπάζικα. Είναι η περιοχή η δική μας εδώ. Σαμπάζικα λεγόταν η περιοχή γιατί, όπως λέει η ιστορία, κάποια σουλτάνα χάρισε την περιοχή σε έναν ακροβάτη Τούρκο, ήταν το επαγγελμά του Σαμπάζης, έτσι λεγόταν. Η περιοχή πιάνει από το Λοντάρι της Αρκαδίας μέχρι έξω από την Καλαμάτα. Τους επόμενους δήμους Φαλεσίας και Αμφίας. Η παραγωγή εκεί, όπως είπαμε, ήταν γεωργική και κτηνοτροφική, μέχρι που έφυγαν οι Τούρκοι και το χωριό κατέβηκε στο σημερινό οικισμό. Μετά το 1840 βρεθήκαμε εδώ. Από το 1861 είχαμε βγάλει δικό μας δήμαρχο, γιατί είχαμε υπαχθεί στο Δήμο Αμφίας με πρώτη πρωτεύουσα την Πολιανή, εκεί που ήταν η οπλαρχηγή. Μετά κατέβηκε στον Άγριλο και μετά κατέβηκε στο Αρφαρά, όταν ο δικός μας πρώτος βουλευτής, ο Δημήτρης Κάρτσονας, ο οποίος εδώρισε πολλά στο χωριό, έδωσε το χώρο που χτίστηκε η εκκλησία, έχτισε ένα αρχοντικό, το είχε ο παππούς του μάλλον χτίσει, ο Κοντζάμπασης, αλλά ο πατέρας του πολέμησε ως μπουλουξής, δηλαδή αρχηγός ενός μπουλουκιού, και ο Δημήτρης ο Εμπονός ήταν ο πρώτος μορφωμένος αρφαραίος. Όταν κατέβηκε το χωριό εδώ και βγάλαμε βουλευτή τον Δημήτρη Κάρτσονα, προηγουμένως τον είχαμε βγάλει δήμαρχο. Αυτός με την επιρροή του έφερε την έδρα του Δήμου στο Αρφαρά, που ήταν το μεγαλύτερο χωριό, γιατί τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο χωριά, αριστερά και δεξιά, του Πάνω Αρφαρά, η Βρωμόβρης και η Πολιανή, σκορπίστηκαν σε περισσότερα χωριά. Ενώ το δικό μας σχημάτισε μόνο το χωριό Σταματινού και το σημερινό οικισμό. Το 1861 είχαμε Δημοτικό Σχολείο Αρένων, το 1902 Δημοτικό Σχολείο Θηλαίων και από το 1893 είχαμε το σχολαρχείο στο χωριό και
μορφώθηκαν πάρα πολλά παιδιά. Για τη μόρφωση έχω να πω το εξής. Όταν διευθυντής του σχολαρχείου έγινε ο αρφαραίος Παναγιώτης Γεωργούτζος, μεγάλος φιλόλογος, κάλεσε τους δασκάλους και είπε: «Φέρτε όλα τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις», και τα πέρασε όλα. Έφτασε το σχολαρχείο να έχει πάνω από 250 παιδιά την εποχή εκείνη, το μεγαλύτερο σχολαρχείο του νομού Μεσσηνίας, και έμαθαν γράμματα και τα αγόρια και τα κορίτσια. Το χωριό μας προόδευσε, έβγαλε πολλούς επιστήμονες ήδη από το 1900 τους πρώτους, δύο γιατρούς και έναν ορυκτολόγο. Μετά τα αυτά σταδιακά έβγαζε και άλλους επιστήμονες. Το χωριό βέβαια έφευγε σιγά σιγά προς το κέντρο Καλαμάτα και Αθήνα, αλλά έρχονταν τα γύρω χωριά, με αποτέλεσμα να μην χάσει το χωριό τη σημασία του. Είναι το πρώτο χωριό της περιοχής σε κατοίκους, σε εμπόριο, σε γραμματισμένους ανθρώπους και σε τέχνες. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι, οι αρφαραίοι έκτισαν μια μεγάλη εκκλησία, την Αγία Παρασκευή, και ξέρουμε τη χρονολογία της από δύο στοιχεία. Από την καμπάνα επάνω, που έχει το όνομα του Ζαλαχώρη, ο οποίος τη δόρισε, και από την εικόνα της Αγίας Παρασκευής που έχει το 1831. Μετά τα αυτά, το χωριό απέκτησε μεγάλη εκκλησία του Αγίου Θεοδόρους, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Το χωριό λειτουργούσε ως κοινότητα από το 1914 και ως δήμος καποδιστριακός, δήμος Αρφαρών, με πρωτεύουσα του Αρφαρά, και μετά τα αυτά μας έχουν υπαγάγει στο Δήμο Καλαμάτας. Το χωριό έχει πολιτιστική κίνηση μεγάλη, έχει εμπόριο, έχει παραγωγή λαδιού από τις μεγαλύτερες. Να πω και κάτι για την παραγωγή του χωριού. Βγάζουμε λάδι αρκετό, βλέπει κανείς εδώ γύρω, δεξιά και αριστερά, τους ελαιώνες. Είναι μονοκαλλιέργεια, θα λέγαμε. Θεωρείται από το καλύτερο λάδι. Λένε ότι είναι εφάμιλο, αν όχι και καλύτερο από το μανιάτικο λάδι. Αγάπη μου,
τρελαίνουμε για σένα. Ζαλίζω το κεφάλι μου, διχάγε νι το χάλι μου. Στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αρφαρών Μεσσηνίας συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού «Η Αναγέννηση», Γιάννη Ζαλαχώρη, που μας μίλησε για τα πλούσια εκθέματα του μουσείου που ιδρύθηκε το 2019 και φιλοξενείται στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Αρφαρών. Κύριε Μυρωνά, αγαπητέ Χρήστο, σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας. Γιάννη, πρόεδρε, είδες όταν κάναμε εκείνο το περίφημο αφιέρωμα στην Καλαμάτα που το παρακολουθήσατε όλοι και μάλιστα χαίρομαι γιατί μου είπατε και τα καλύτερα λόγια. Σου υποσχέθηκα ότι θα έρθουμε στα Αρφαρά. Ναι. Μας καλέσατε έτσι με τόση αγάπη και ήρθαμε, είμαστε πλέον στο χωριό. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι μεγάλη μας τιμή και σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού, που δεν το λέω επειδή πρέπει να το πω. Πραγματικά είναι ένα από τα σημαντικότερα που έχουμε επισκεφτεί. Ξέρεις, όταν σε ένα χωριό υπάρχει ένα τόσο καλά οργανωμένο μουσείο, το οποίο στην ουσία κρύβει μέσα του όλη την ιστορία του χωριού, αυτό πρέπει να αναδεικνύεται και μάλιστα έχετε βάλει στο μουσείο αυτό, θα το δείτε φίλες και φίλοι, τις δικές σας πινελιές. Έχετε δηλαδή κάνει κάτι που με εντυπωσίασε πάρα πολύ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχετε κάνει κάτι πολύ πρωτότυπο, που είναι διδακτικού θα έλεγα περιεχομένου. Έχετε βάλει σε κάθε έκθεμα, σε κάθε αντικείμενο και μία παροιμία. Φαντάζομαι αυτό θα το κάνατε πιο πολύ για να προσελκύσετε τους νέους. Και γι' αυτό, αλλά και η παροιμία είναι μέσα στην παράδοσή μας. Σαφώς. Μέσα στην κληρονομιά μας, νομίζω. Και έχει μια έννοια και αυτό. Και ακόμα ισχύουν αυτές τις παροιμίες και σήμερα. Το λέω με την έννοια. Να, όπως κάθεσαι τώρα πίσω σου, βλέπω ας πούμε εκεί και γράφει ή κόμπος θα περάσει ή χταίνει θα χαλάσει. Ναι. Τι είναι πίσω ο αργαλιός, δεν είναι? Ο αργαλιός, λοιπόν, ναι, ο οποίος λειτουργεί. Αυτό ξέρεις. Ναι. Είναι πάρα πολύ έξυπνο, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, διότι σήμερα... Ξέρεις, όλα είναι οπτικοακουστικά. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις κάτι, όταν αυτό που βλέπεις μπορείς να το κατανοήσεις κιόλας, διότι σου περνάει και κάποιο μήνυμα, έχει διπλή αξία γιατί το αφομοιώνεις. Ναι. Κατάλαβες, Γιάννη, τι λέω. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, δεν το έχουμε βρει σε άλλο μουσείο αυτό. Ναι. Μια πιο χαρακτηριστική παροιμία είναι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Είναι πάνω στο παλιό τσουκάλι. Να. Είναι, και αυτό ισχύει και σήμερα και θα ισχύει πάρα. Ωραία. Θα ξεκινήσω ανατριπτικά. Σχολιά έρχονται εδώ. Έρχονται από πού, από τις περιοχές της Μεσσηνίας. Ναι, από τη Μεσσηνία, έρχονται συνέχεια. Από τα γύρω χωριά, έτσι. Από τα γύρω χωριά και μεμονωμένοι επισκέπτες. Τι λένε τα παιδιά με τους δασκάλους τους όταν βλέπουν αυτές τις παροιμίες πάνω στο κάθε αντικείμενο? Ναι. Είναι πολύ, τους αρέσει, τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Δεν είναι διδακτικού περιεχομένου. Ναι, βέβαια, διδακτικού. Γιατί δηλαδή, αυτές τις παροιμίες είναι ακόμα και σήμερα και θα ισχύουν. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις ένα αντικείμενο το οποίο είναι ξένο για ένα νέο παιδί, διότι δεν το έχει καν δει, δεν το γνωρίζει, δεν το πρόλαβε ηλικιακά. Ναι. Λοιπόν, και διαβάζει, βλέπει, ας πούμε, και του λένε ότι αυτό είναι το τάδε, που δεν το έχει ακούσει ποτέ, ούτε το τσουκάλι, ας πούμε. Του λέει τσουκάλι του παιδιού, του λέει τι είναι αυτό. Ναι. Όταν όμως δει απάνω μία αντίστοιχη παροιμία, αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι είδος μαγειρικής, παράδειγμα θέλω να πω. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οι νέοι δεν ξέρουν τα αντικείμενα, τη χρήση τους. Αυτό. Γι' αυτό σιγά σιγά το εμπλουτίζουμε με φωτογραφίες. Δηλαδή, ένας γεωργός που οργώνει με το αλέτρι. Βλέπει το αλέτρι στην έκθεση και δεν ξέρει τι είναι το αλέτρι. Όταν όμως δει τη φωτογραφία ότι οργώνει τη γη, θα καταλάβει τη χρήση του. Τώρα, το μουσείο μπορεί να ιδρύθηκε το 2019. Αυτά όμως περιλαμβάνει μέσα του, είναι παμπάλαια. Από πότε χρονολογούνται περίπου? Από το 1830-40 και μετά. Ποιοι τα έδωσαν, τα πρόσφεραν στο μουσείο? Όλοι. Όταν βάλαμε ανακοίνωση ότι ιδρύουμε το μουσείο, όλοι οι συμπολίτες μας ενθουσιασμένοι, ό,τι είχε ο καθένας, το προσέφερε, το έχουμε καταγράψει και είναι μέσα, παραμένει μέσα εδώ. Από ό,τι είδα, έχει καταγράψει και τα ονόματα του κάθε ανθρώπου. Ακριβώς. Έτσι, και λέτε το τι έδωσε ο καθένας. Βέβαια, ναι. Κρατά τα αρχείο, θέλω να πω. Βέβαια, ναι, αρχείο. Ναι. Αυτά λοιπόν υπήρχαν, φαντάζομαι, καταχωνιασμένα κάπου σε αποθήκες τους, στα σπίτια τους, όμως βρέθηκαν πλέον στο μουσείο. Ναι. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου, το πιο αγαπημένο σου εδώ μέσα, έτσι, στο μουσείο έκθεμα? Πολλά. Είναι πολλά. Το καθένα έχει τη σημασία του.
Ένα χαρακτηριστικό που θα στηθώ σε αυτό είναι, εκεί πρωτομπαίνουμε, είναι ο Τσοπάνης που έχει τη γλίτσα και την κάπα, η οποία είναι 200 χρόνια αυτή η κάπα. Mm-hmm. Και είναι ο Αρφαράς, είναι επώνυμο το Αρφαράς. Το κτίριο εδώ που στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο ήταν παλιό λωτρίβι, νομίζω μου πες. Ναι, ήταν παλιό λωτριβείο, το οποίο πριν από μερικά χρόνια ανακαινίστηκε, έγινε σαν σύγχρονο κτίριο, κρατήσαμε όσο μπορούσαμε στοιχεία από το παλιό λωτριβείο και τώρα το έχει πάρει ο σύλλογος, το έχει με χρυσή δάνεια, όπως λέγεται, από το Δήμο και για τις απάνω που κάνουμε παραδοσιακούς. Απάνω είναι και το ΚΕΠ, από ό,τι είδα, το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών. Και η βοήθεια στο σπίτι. Και η βοήθεια στο σπίτι, ωραία, έχετε και βοήθεια στο σπίτι στο χωριό. Βέβαια, ναι. Πόσα λιοτρίβια έχει το χωριό, έχει και άλλα νομίζω. Και στον πύργο του Γιωργούτζου ήταν λιοτρίβιο. Παλιά ήταν 5-6, 7 λιοτρίβια. Ναι. Κάτι μου έλεγε για το έμβλημα του συλλόγου. Ναι. Τι είναι, για πες μου το έμβλημα, πιστεύω. Πώς το σκαρφιστήκατε, γιατί κάτι ωραίο μου είπες. Ναι. Το έμβλημά μας νομίζω είναι σπάνιο. Είναι ένα δέντρο, όχι απλό δέντρο. Έχει και τις ρίζες. Τις καταβολάδες που λέμε. Ναι, τις ρίζες. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το δέντρο έχει τα κλαδιά, τα άνθη, τους καρπούς. Όμως είναι και οι ρίζες. Δεν θα μπορέσει να πτύει το δέντρο χωρίς τις ρίζες. Οι ρίζες είναι η κληρονομιά μας, είναι η παράδοσή μας. Εάν δεν δώσουμε σημασία στις ρίζες, στην παράδοση, σε αυτά τα πράγματα που αφούν τη γη κάτω, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε καρπούς. Όπως και ένα κτίριο δίνουμε βάση στα θεμέλια. Εάν δεν έχουμε γερά θεμέλια, δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα καλό κτίριο. Οι καταβολάδες, όπως λέμε, οι ρίζες. Ναι, έτσι. Οι ρίζες, ναι. Το κάνεις και ωραία πάσα για το τραγούδι που θα σχολιάσω τώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και μιας και μου έλεγες ότι πρέπει το δέντρο να είναι πάντα πολύ προσεγμένο για να βγαίνουν σωστές ρίζες, έτσι και στα τραγούδια μας, ξέρεις, πρέπει να προσέχουμε πολύ τα ποιητικά κείμενα για να μην χαλάνε, να μην παραποιούνται. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν και εγώ τώρα θα μιλήσω για ένα περιβόλι και θα αναφέρω πώς. Ναι. Κατά λάθος, ας πούμε, ή από λάθος ή από παραποίηση, αλλάζουν κάποια πράγματα στο συγκεκριμένο τραγούδι και παραποιείται το τραγούδι. Θα δώσω και εγώ λοιπόν κάποια στοιχεία για το τραγούδι για να δούμε ποιο είναι το αυθεντικό του ποιητικό κείμενο. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι όλους στο χωριό που μας έχετε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ. Όντως, το Λαογραφικό σας Μουσείο είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε επισκεφτεί. Έχει σπουδαία εκθέματα, είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Και βρίσκεται και στο κέντρο του χωριού, να πούμε έτσι, στο κεντρικότερο σημείο, δίπλα από την κεντρική πλατεία, στην αγορά ουσιαστικά του χωριού. Και το τονίζω, επαναλαμβάνω, είναι πανέξυπνη ιδέα σας, μπράβο σας, δεν ξέρω ποιος τη σκέφτηκε, εσύ ίσως Γιάννη, το ότι σε κάθε έκθεμα έχετε βάλει και μία παροιμία, γιατί επιμένω ότι μόνο έτσι αυτή μπορεί να περάσει στα νέα παιδιά, γιατί στόχος, ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι τα νέα παιδιά πιο πολύ να γυρίσουν πίσω σε αυτό που αποκαλούμε παράδοση και μόνο έτσι συντηρείται η πολιτιστική μας κληρονομιά ανώθευτη. Ναι. Χάρηκα πολύ που σε συνάντησα, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Και εγώ χάρηκα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσω εγώ στο τραγούδι μας τώρα να το σχολιάσω. Μας λέει λοιπόν το τραγούδι. Μια βγούλα θέλω να σηκωθώ να μπω σε περιβόλι. Να κόψω μήλο της φιλιάς και όχι της μιλιάς. Της φιλιάς, για τους φίλους μου δηλαδή. Για να το μοιραστώ με την παρέα μου. Να μου έρχονται τώρα στο νου αντίστοιχα και κάποιοι παρόμοιοι στίχοι από άλλο τραγούδι της παρέας που λένε ότι τη γλυκιά μου την παρέα θέλω να τη γλεντήσω ωραία. Να της πω ένα τραγουδάκι, να τη βάλω σε μεράκι. Συνεπώς, μια βγούλα θέλω να σηκωθώ, να μπω σε περιβόλι, να κόψω μήλο της φιλιάς και δόνη της αγάπης. Να κόψω και ένα λιόφιλο, ένα φίλο ελιάς. Να κρώ τον τάμπουρά μου. Να κρώ από το αρχαίο ρήμα κρού οκρό, που πάει να πει να βαράω, να χτυπώ, να παίζω τον ταμπουρά μου. Και από εδώ και μετά αρχίζει, όπως θα δείτε, η στιχομυθία του νέου με τον ταμπουρά του. Του λέει λοιπόν ο νέος, κατακαημένε ταμπουρά, για δε βαρείς γιωμάτα. Και ο ταμπουράς του απαντά, για βάλε τέλεια δυνατά και βάρει με γιωμάτα. Παίξε δηλαδή με γερές χορδές και με κέφι εσύ και αν δεν τη βγάλω την ξανθιά, κάνε με τρία κομμάτια. Προφανώς, αν δεν τη βγάλει στο μπαλκόνι ή στο παραθύρι του σπιτιού της. Κάπου ήθελε με απλά λόγια ο ερωτευμένος νέος του τραγουδιού μας να ξεσπάσει και να ρίξει το φταίξιμο και το έριξε τελικά, πού? Στον ταμπουρά του. Αχ, έρος ανήκατε μάχαν. Έρωτα δηλαδή, ανήκητε στη μάχη. Και εδώ που τα λέμε, ποιος μπόρεσε αλήθεια να νικήσει τον έρωτα? Κανένας. Πάμε στο τραγούδι μας.
Για πάμε όμως για λίγο να γνωρίσουμε εν συντομία και κάποια από τα σημαντικότερα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών. Ο Άγιος Φλώρος ιδρύθηκε το 16ο αιώνα και είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Μεσσηνιακής Γης. Παράλληλα, βρίσκεται κτισμένος στις όχθες του ποταμού Πάμισου, ενώ τα περισσότερα σπίτια του κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1860 και του 1880 πάνω ακριβώς από τις πηγές του ποταμού. Το όνομά του το οφείλει σε ένα ξοκλήσι του 1880 αφιερωμένο στους Άγιους Μάρτυρες Φλώρο και Λαύρο, που ήταν δίδυμα αδέλφια, πολύ αγαπημένα μεταξύ τους με βαθιά πίστη και αγάπη προς τον Χριστό. Οι εν λόγω Άγιοι κατάγονταν μάλιστα από την Κωνσταντινούπολη και είχαν διδαχθεί το χριστιανισμό και την τέχνη του Λιθοξόου κοντά σε δύο εξίσου πολύ σημαντικούς Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα στους Πάτροκλο και Μάξιμο, που επίσης υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο. Ο σημερινός ενωριακός ναός έχει κτιστεί πάνω στα ερείπια του παλιού και είναι βυζαντινού ρυθμού χωρίς στρούλο, ενώ η Εκκλησία μας εορτάζει με λαμπρότητα κάθε χρόνο τη μνήμη των θαυματουργών Αγίων Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου στις 18 Αυγούστου, οπότε και πραγματοποιείται μεγαλοπρεπές διήμερο πανηγύρι. Σήμα κατατεθέν στο χωριό αποτελεί ένας υπεραιωνόβιος πλάτανος που βρίσκεται στο κέντρο του. Ο ιστορικός αυτός πλάτανος φυτεύτηκε το 1599, ενώ το 1985 κηρύχθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας ως φυσικό διατηρητέο μνημείο, αφού έχει συνδεθεί με πολλά ιστορικά γεγονότα πριν και κατά την Τουρκοκρατία τον 17ο και τον 18ο αιώνα, καθώς και με ιστορικά γεγονότα στον πόλεμο του 1940. Το πλατή Μεσσηνίας με την παλιότερη ονομασία Μπάστα είναι και αυτό ένα χωριό με σημαντικότατη προσφορά στους αγώνες του γένους, όπως εξάλλου και όλα τα χωριά της περιοχής, ενώ είναι κτισμένο στο κέντρο της Μεσσηνιακής Πεδιάδας, στη Μακαρία Γη, όπως την ονόμαζε χαρακτηριστικά ο σπουδαίος περιηγητής της αρχαιότητας Παυσανίας. Το χωριό είναι πανελληνίως γνωστό για τις σπουδαίες υποδρομίες που διοργανώνονται εδώ ανελιπώς από την εποχή της Τουρκοκρατίας, κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Οι υπηκοί αγώνες γίνονται στο υποδρόμιο, έναν χωμάτινο δρόμο μήκους 1 χιλιόμετρου και πλάτους 10 μέτρων από το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέχρι και το χωριό και πραγματοποιούνται από το Σύλλογο Φιλίππων Πελοποννήσου. Μάλιστα, το 2016 ο Δήμος Καλαμάτας μέσω του προγράμματος Leader κατασκεύασε το υπηκό κέντρο Πλατέως δίπλα ακριβώς στον υπόδρομο, το οποίο και παραχώρησε με χρυσιδάνιο στον υπηκό όμιλο του χωριού. Ιδιαίτερα παραδοσιακό είναι όμως και το κτίσμα που φιλοξενεί το δημοτικό σχολείο του χωριού, που θυμίζει παλιότερες εποχές. Ο Άγριλος βρίσκεται σε υψόμετρο 367 μέτρων και είναι η γενέτειρα ενός από τους πιο σημαντικούς οπλαρχηγούς του 1821 και συγκεκριμένα του Χρήστου Παπαγεωργίου Κορομιλά, του γνωστού μας δηλαδή αναγνωσταρά. Επίσης, υπήρξε το δεύτερο χωριό του Παπαφλέσσα, αφού τόσο αυτός, όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι της γειτονικής Πολιανής, κατέβαιναν εδώ λόγω του βαρύ χειμώνα για να ξεχειμωνιάσουν. Στις μέρες μας στο χωριό λειτουργεί ακόμα το παραδοσιακό ελαιοτριβείο του Φαβατά, που είναι ένα από τα σημαντικότερα στην περιοχή, αφού όλος ο τόπος είναι γεμάτος από ελαιώνες που παράγουν το ξακουστό μεσσηνιακό λάδι. Η Βρωμόβρηση αποτελείται από τρεις συνοικισμούς, το Δρέμι, το Σφεντάμι και την Κρασοπούλα, και υπήρξε αντίστοιχα γενέτειρα πολλών σημαντικών οπλαρχηγών και αγωνιστών του 21, όπως ο Αθανάσιος Δαγρές, ο Παναγιώτης Κρούστας, ο Σπύρος Μακρύς, ο Αναγνώστης Κάβουρας και πολλοί άλλοι που πολέμησαν στο πλευρό του Νικήτα Δικαίου, αδελφού του Παπαφλέσσα. Είναι επίσης πολύ μεγάλη η λίστα με τα ονόματα των αγωνιστών που συμμετείχαν στην άλωση της Τριπολιτσάς, στη μάχη της Δραμπάλας, στο Βαλτέτσι, στην απελευθέρωση της Καλαμάτας και σε πολλές ακόμα μάχες. Ο ενωριακός ναός του Αγίου Νικολάου είναι ένας πέτρινος εντυπωσιακός ναός που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογική υπηρεσία ως διατηρητέο μνημείο, θολογύριστος, ένα στολίδι για τη Βρωμόβρηση, ενώ στην είσοδο του χωριού υπάρχει και ο ιερός ναός της Αγίας Άνης. Η Βελανιδιά είναι ένα χωριουδάκι ιδιαίτερα κατάλληλο για όσους αναζητούν την ηρεμία και τη γαλήνη. Το χωριό δημιουργήθηκε από κατοίκους που προέρχονταν από το οροπέδιο της Σιρόκας και φημιζόταν ανέκαθεν για τη μεγάλη παραγωγή αμυγδάλου, που λόγω του κλίματός του είναι ασυναγώνιστη, ενώ στις μέρες μας ενδείκνυται τόσο για περιήγηση όσο και για δραστηριότητες στη φύση. Το Σταματινόν ή Σταματινού είναι ένα γραφικότατο χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 465 μέτρων στο ρίζωμα του Κοκκινόβραχου, που είναι παραφυλάδα του Ταϊγέτου, ενώ απέχει μόλις 8 χιλιόμετρα από τα Αρφαρά. Ο συνοικισμός δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια κυρίως από τις μετακινήσεις οικογενειών από Τάνο Αρφαρά και την περιοχή Πελεκητή, μια πεδιάδα δηλαδή πάνω στις κορφές του Ταϊγέτου, που οφείλει το όνομά της σε μια στέρνα σπάνιας αρχιτεκτονικής σε σχήμα κομμένο πιθάρι.
Για πάμε όμως και στο ξαχουστό χωριό Πίδημα Μεσσηνίας, που αποτελεί πόλο έλξης για όλο το μεσσηνιακό λαό και όχι μόνο, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Μπαίνοντας κανείς στο χωριό, ερχόμενος από την Καλαμάτα, το πρώτο πράγμα που αντικρίζει είναι ένα ψηλό και απόκρημνο βουνό, όπου εδώ σύμφωνα με την παράδοση επί τουρκοκρατίας, πολλές νεαρές κοπέλες πηδούσαν από τα βράχια, μην έχοντας άλλη επιλογή, προκειμένου να γλιτώσουν από τους κατακτητές. Και κάπως έτσι, πιθανολογείται πως ονομάστηκε και το χωριό Πίδημα. Παράλληλα στην κορυφή του βραχώδους υψώματος, στα ανατολικά του χωριού, υπάρχει και ένα εντυπωσιακό κάστρο που κτίστηκε από τους Βυζαντινούς, το οποίο αργότερα όμως κατελήφθη από τους Ενετούς και εξαιτίας αυτού έχει μείνει πλέον στη συνείδηση όλων ως ενετικό κάστρο. Κατεβαίνοντας από το κάστρο, δίπλα στον κεντρικό δρόμο, υπάρχουν πολλές πηγές του ποταμού Άρη, που ιδρεύει ως γνωστόν τους δήμους Καλαμάτας, Μεσσίνης αλλά και Μάνης, ενώ εδώ βρίσκεται και το υδραγωγείο με το αντλιοστάσιο που λειτουργούν από το 1936, ενώ λίγο παραδίπλα βρίσκεται και η Δεξαμενή που διοχετεύει το νερό προς τους τρεις δήμους που μόλις αναφέραμε. Στο χωριό υπάρχουν επίσης από το 1750 μια εντυπωσιακή νεροτριβή που λειτουργεί αδιάκοπα ίσα με σήμερα, καθώς και ένας νερόμυλος. Η νεροτριβή, να θυμίσουμε, ειδικά για τους νεότερους που μας παρακολουθούν, πως είναι σαν ένα βιολογικό πλυντήριο που η λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά στη δύναμη του νερού, αφού δεν χρησιμοποιούνται καθόλου απορρυπαντικά. Το Πίδημα όμως είναι ιδιαίτερα ξακουστό και για τις ταβέρνες του, που λειτουργούν ασταμάτητα από το 1956, όπου πλήθος κόσμου σπέβδει εδώ μαζικά, ειδικά τα καλοκαίρια, για να γευτεί και να δοκιμάσει τα πλούσια τοπικά εδέσματα, όπως για παράδειγμα τις γευστικότατες μακαρούνες με μιτζίθρα και ψητό κοτόπουλο, που είναι και οι σπεσιαλιτές στην περιοχή. Και όλα αυτά μέσα σε ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον που πλαισιώνεται μάλιστα και από ένα εντυπωσιακό δημοτικό πάρκο με τρεχούμενα νερά, μικρά ριάκια, πανύψηλα δέντρα και παγκάκια που ενδείκνυται τόσο για πικνίκ όσο και για σχολικές εκδρομές αλλά και παιδικά αθλήματα. Τρικόρφα λέει στα τρία.
για το έντονο εκκλησιαστικό ενδιαφέρον που υπάρχει στην περιοχή, αλλά και για τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία που συναντά κανείς σε κάθε γωνιά της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών, μας μίλησε ο εφημέριος του χωριού, πατήρ Μιχαήλ Μπούρας, ένας κληρικός ιδιαίτερα σεβαστός και αγαπητός στο μεσσηνιακό λαό, με σπουδαίο πνευματικό αλλά και ποιμαντικό έργο. Καλώς ήρθατε στο Ιγκωμόπολι μας, το Αρφαρά Μεσσηνίας. Καλωσορίζουμε την εκπομπή σας από τόπο σε τόπο και σας ευχόμεθα πάντα επιτυχίες. Ευρισκόμεθα σε μία κωμόπολη ονόματι Αρφαρά, 18 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, την Καλαμάτα. Οι κάτοικοι του χωριού μας είναι ευσεβείς χριστιανοί και αυτό αποδεικνύεται από τις εκκλησίες που έχουμε. 16 τον αριθμό, ο κεντρικός ναός και τα εξοκλήσια παρεκκλήσια. Το χωριό μας ξεκίνησε από το Άνω Αρφαρά. Η πρώτη εκκλησία κατά παράδοση ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Τώρα βρίσκεται στη δικαιοδοσία της Πολιανής. Μετά έγινε ο Άγιος Νικόλαος. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε ανηγέρθη ο Άγιος Νικόλαος. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι η ανακαίνισή του έγινε το 1844. Οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν να κάνουν μεγάλες εκκλησίες. Μετά το 1821 και συγκεκριμένα το 1830 έγινε ο κεντρικός ναός της Αγίας Παρασκευής. Αυτό φαίνεται και από την εικόνα στο προσκυνητάρι του Ιερού Ναού, έργο Κουτίφαρη, 1836. Ο ναός είναι σε πολύ ωραία θέση, είναι πέτρινος, ανακαινίστηκε το 2007. Απ' έξω υπάρχει ένας πλάτανος, ο οποίος εφυτεύτη από τον Κωνσταντίνο Λαγογιάννη. Μετά το 1821 άρχισαν οι κάτοικοι να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Ερίζωσαν στο σπρόποδες του βουνού εδώ επάνω και έκαναν τον Άγιο Βασίλειο, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ναός του Αρφαρά και το κημητήριο βέβαια δίπλα του. Αυτός ο ναός φτιάχτηκε γύρω στο 1830-40 εκεί περίπου. Δεν έχουμε ακριβώς μαρτυρίες. Μετέπειτα άρχισαν ορισμένοι κάτοικοι να έρχονται και προς τα κάτω και δημιουργήθησαν 3-4 σπίτια εδώ σε αυτό το μέρος και βέβαια ήταν ανάγκη πλέον να δημιουργηθεί μεγάλος ναός και δημιουργήθηκε ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδόρων. Τα εγγένειά του έγιναν το 1879. Πότε άρχισε να κτίζεται δεν γνωρίζουμε. Πρωτοστάτησε ο βουλευτής τότε Καλαμών και πρώην δήμαρχος Αμφίας, ο Δημήτριος Ιωάννου Κάρτσονας, για να γίνει ο ναός αυτός που βλέπετε. Ο βουλευτής μαζί με έναν άλλον αρφαραίο, ο οποίος ήταν επιχειρηματίας στην Αθήνα, ο Δημήτριος Αρμένης, γνώριζε το Δημήτριο Ζέζο, ο οποίος ήταν αρχιτέκτονας που επέβλεπε τις εργασίες κατασκευής του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών. Ο ναός μας έχει πολλές ομοιότητες με τον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, από τα τόξα επάνω στον Τρούλο, φαίνεται, και από τις μετόπες των πορτών. Έχει καταπληκτικές εικόνες. Οι τέσσερες εικόνες του τέμπλου είναι του Αντωνίου Φερεντίνου, του Επτανήσιου Αντωνίου Φερεντίνου, και οι άλλες εικόνες είναι η Αγία Τριάδα, η οποία είναι καλλίστου μοναχού ρωσικής τεχνοτροπίας, και οι άλλες είναι των συμπατριωτών μας Καρτσιονέων, οι οποίοι εμόναζαν στη σκήτη της Αγίας Άννας του Αγίου Όρους. Χαρακτηριστικό είναι η εικόνα του Χριστού που όπου να σταθείς μέσα στο ναό σε κοιτάζει. Επίσης, μια καταπληκτική εικόνα είναι οι μυροφόρες γυναίκες, έργο και αυτό των Καρτσιονέων. Και βέβαια τα τέσσερα προσκυνητάρια, οι Άγιοι Θεόδωροι, η Παναγία, η Ζωοδόχος Πηγή και η Κύμης της Παναγίας. Ο προφήτης Ηλίας ευρίσκεται σε έναν λόφο μέσα στο χωριό μας. Άρχισε το 1900 περίπου, ο Ηλίας Μπούρας, η κόρη του ήθελε να μονάσει, η Ελένη Θυγάτηρ Ηλία Μπούρα, έκανε ένα κελί εκεί και βέβαια και τον ναό το καθολικό του προφήτου Ηλία. Αργότερα έκαναν και άλλοι αρφαραίοι διάφορα
κελιά, με ένα διόροφο κελί που έκανε ο τότε ιερέας των Αγίων Θεοδόρων Νικόλαος Μπούρας για την κόρη του Φιλοθέη Μπούρα, η οποία εμόνασε μέχρι το 1956 από όπου και εκοιμήθη. Κι άλλες μοναχές μόνασαν στον προφήτη Ηλία ως ησυχαστήριο. Το 1999 ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κυρός Χρυσόστομος Θέμελης έπεισε τις μοναχές, τρεις στον αριθμό, να υπογράψουν για να γίνει επίσημα ιερά μονή. Και έτσι λοιπόν με προεδρικό διάταγμα το 1998 έγινε ιερά μονή προφήτου Ηλία. Το 1974-75 άρχισε να κτίζεται δίπλα και ο ναός του Αγίου Νεκταρίου. Στο γειτονικό χωριό Άγιος Φλώρος υπάρχει ο κεντρικός ναός επωνόματι Αγίων Φλώρου και Λαύρου. Το χωριό αυτό ξεκίνησε από τη Βρωμόβρηση, κατέβηκε πρώτα δίπλα εδώ στο Αρφαρά και αργότερα κατέβηκε στη θέση που είναι σήμερα. Ο ναός αυτός έγινε γύρω στο 1880. Και τέλος, στο γειτονικό πίδημα υπάρχει βυζαντινός ιερός ναός Αγίας Κυριακής, ο οποίος προστατεύεται από την εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Το τραγούδι που ακολουθεί αναφέρεται στην αποφράδα ημέρα του θανάτου του θρηλυκού ήρωα της Επαναστάσεως του 21 Γρηγορίου Δικαίου Φλέσσα, του γνωστού μας δηλαδή Παπα Φλέσσα. Ο Παπα Φλέσσας γεννήθηκε, να θυμίσουμε, το 1788 στην Πολιανή Μεσσηνίας, χωριό που επισκεφθήκαμε παλιότερα με την εκπομπή μας, στα πλαίσια του αφιερώματος στο Δειράκι Αρκαδίας, αλλά και στην Ιερά Μονή Ρεκίτσας, όπου και εμόνασε για αρκετό διάστημα εκεί ο Παπα Φλέσσας. Από νωρίς μοιήθηκε ως γνωστόν στη φιλική εταιρεία με το συνθηματικό όνομα Αρμόδιος, ενώ χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης στην Κωνσταντινούπολη από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Από τη στιγμή δε που έγινε μέλος της φιλικής εταιρείας, αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Στις αρχές του 1821, ο Παπαφλέσσας έφτασε στην Πελοπόννησο
και λίγο αργότερα συμμετείχε στη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας, του σημερινού δηλαδή Αιγείου, στην οποία αναφερθήκαμε, θα θυμάστε, εκτενώς κατά το αφιέρωμά μας παλιότερα στο Αίγιο. Κατόπιν έφυγε για τη Μάνη, όπου συναντήθηκε με τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ενώ στις 23 Μαρτίου του 1821 κατέφτασαν όλοι μαζί στην Καλαμάτα και την απελευθέρωσαν. Ο Παπαφλέσσας έλαβε μέρος σε πολλές πολεμικές συγκρούσεις, όπως στο Άργος, στην Κόρινθο, στο Άγιον Όρι και στα Δερβενάκια. Το 1825, αφότου ο Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο, ο Παπαφλέσσας πρότεινε την αποφυλάκηση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και κάποιων άλλων αντικυβερνητικών αγωνιστών, εν ώψη του μεγάλου κινδύνου που είχε προκύψει. Παράλληλα, ξεκίνησε και ο ίδιος από τον Ναύπλιο για τη Μεσσηνία, προκειμένου να εμποδίσει την επέλαση των Τουρκο-Αιγυπτίων στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Εκεί, στις 20 Μαΐου του 1825, έδωσε την τελευταία του μάχη, αντιμετωπίζοντας τον Ιμπραήμ στο Μανιάκι. Μάλιστα, ο επιστήθιος φίλος και συμπολεμιστής του Παναγής Κεφάλας από το Δειράχι Αρκαδίας, την παραμονή αυτής της άνησης μάχης στο Μανιάκι, εκφράστηκε ξεκάθαρα κατά της ιδέας να αντιμετωπιστεί ο εχθρός σε τόσο ακατάλληλη περιοχή. Όμως, ο εθνεγέρτης Παπαφλέσσας δεν μπορούσε να κάνει πίσω και μαζί με τους οπλαρχηγούς του και τον ήρωα Κεφάλα βρήκαν τελικά τραγικό θάνατο, μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Εδώ θα σας πω και κάτι που μας το είπαν ντόπιοι, που είχαν συγγενείς τότε, συμπολεμιστές του Παπαφλέσσα. Μας είπαν λοιπόν κάτι πολύ συγκινητικό, ότι ο μεγάλος εθνεγέρτης, ο μεγάλος ήρωας της Επανάστασης του 21, επειδή ουσιαστικά ήταν, όπως γνωρίζετε, εφιέστατος και προέβλεπε δυστυχώς το αποτέλεσμα στο Μανιάκι, ήξερε δηλαδή ότι η μάχη θα ήταν άνηση, δεν θέλησε να ρισκάρει και να πάρει μαζί του νέα παλικάρια. Δηλαδή, από στόμα σε στόμα, με απλά λόγια, υπήρξε η πληροφορία ότι κάποια νέα παλικάρια που κατήγονται και από εδώ, από το Αρφαρά, έτσι, και από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, ήταν 15χρονα τότε, παρόλο που θέλανε να πάνε δίπλα στο πρότυπό τους, στον Παπαφλέσσα, δεν πήγανε γιατί τους απέτρεψε ο μεγάλος ήρωας της Επανάστασης του 21, προκειμένου να τους προστατέψει. Του Φλέσσα η μάνα κάθεται στην Πολιανή στη Ράχη. Κάθεται. Και όχι κάθονταν, προσέξτε εδώ, γιατί μπαίνει ενεστός διαρκείας στα δημοτικά μας τραγούδια και όχι αόριστος. Τα κοντοβούνια αγνάντευε και τα πουλιά ρωτάει. Τα κοντοβούνια είναι περιοχή. Πουλάκια μου και αηδονάκια μου που έρχεστε στον αέρα, μην είδατε το γιώκα μου, το Φλέσσα Αρχιμαδρίτη. Το Φλέσσα τον σκοτώσανε στη μάχη στο Μανιάκι. Όσοι είστε φίλοι κλάψετε και εσείς εχθροί χαρείτε. Τουφλε καλέ τουφλε, τουφλε σα η μάνα κάθεται, τουφλε σα η μάνα κάθεται στην Πολιανή στη Ράχη. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Τα κοντόνια, 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 τα κοντόνια
καλά κι αν κι αηδόναγιά μου. Το πανέμορφο Άγιο Φλόρο της Δημοτικής Ενότητας Σαρφαρών που αναφερθήκαμε και νωρίτερα, δίπλα στις πηγές του ποταμού Πάμισου, το 1972 κατασκευάστηκε και ένα μοναδικό για την περιοχή της Μεσσηνίας ιχθυοτροφείο Πέστροφας με υπέροχους χώρους όπου ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί στο πέρασμά του αυτή την τόσο ξεχωριστή αλλά και καλομαγειρεμένη από τους ντόπιους λιχουδιά. Με την εκπομπή μας επισκεφθήκαμε λοιπόν και τη συγκεκριμένη μονάδα στην οποία καλλιεργείται η λεγόμενη ηριδίζουσα πέστροφα που έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα μια χρυσαφένια γραμμή που ξεκινά από το κεφάλι και καταλήγει στην ουρά της. Παράλληλα, στο ιχθυοτροφείο υπάρχουν 21 δεξαμενές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, όπου κάθε μια ξεχωριστά εφοδιάζεται με ολόφρεσκο και κρυστάλλινο νερό που έρχεται κατευθείαν από τα πετρώματα των γειτονικών πηγών του ποταμού Πάμισου. Μάλιστα το νερό ανακυκλώνεται διαρκώς, αφού όσο μπαίνει από την πάνω πλευρά, άλλο τόσο βγαίνει ταυτοχρόνως από την κάτω, με αποτέλεσμα, λόγω της φυσικής ροής του, να αναδεύεται πολύ καθώς πέφτει από ψηλά και εξαιτίας αυτού να εμπλουτίζεται πλήρως σε οξυγόνο. Επίσης, σημαντικό στοιχείο για την νοστιμιά του ψαριού είναι και η θερμοκρασία του νερού, που εν προκειμένου, επειδή έρχεται κατευθείαν στις δεξαμενές από τις πηγές, είναι η ιδανική, λειτουργώντας ευεργετικά στην καλλιέργεια της πέστροφας, αφού τη βοηθά σημαντικά στο μεταβολισμό της.
στολίζεται, λέει, στολίζεται. Στολίζεται το μελαχρινό. Συνέχεια θα σας δώσω ολόκληρο το ποιητικό κείμενο του Καλαματιανού τραγουδίου που ακολουθεί, γιατί είναι ωραιότατο και μας δίνει την ευκαιρία να δώσουμε και κάποια πολύτιμα λαογραφικά σχόλια. Λέει λοιπόν το τραγούδι μας: «Στους ουρανούς βάζω πανί, κόρη Καλαματιανή, και στους κάμπους το ξυφαίνω, δέντρα και κλαριά μαραίνω». Φανταστείτε δηλαδή μεταφορικά πάντοτε πόσο μεγάλο υποτίθεται πως θα ήταν αυτό το πανί
που ήφαινε η κόρη του τραγουδιού μας, που έπιανε γη και ουρανό. Πραγματευτής επέρασε, την κόρη εχαιρέτησε, θα τους θυμάσαι τους πραγματευτάδες. Και τη διπλοχαιρετάει για να τη χασομεράει, για να κερδίσει χρόνο, να της πιάσει την κουβέντα. «Κόρη μου, πόσο έχει το πανί, το λιγερένιο σου κορμί, πόσο έχει και το χτένι και η κόρη που το υφαίνει». Τη λυμπίστηκε δηλαδή ο πραγματευτής στην όμορφη κοπέλα και έψαχνε τρόπο και αφορμή για να εκδηλώσει τον έρωτά του. Και εκείνη του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση. «Χίλια φλουριά έχει το πανί, λεβέντη μου πραγματευτή, άλλα τόσα και το χτένι». Δώστε βάση τώρα εδώ, γιατί είναι ωραίο. «Και όχι η κόρη που το υφαίνει», υπονοώντας ότι ο εαυτός της έχει μεγαλύτερη αξία. Δεν λέει δηλαδή ο στίχος «όπως θα περιμέναμε», «άλλα τόσα και το χτένι και η κόρη που το υφαίνει», που συναντάμε σε άλλα τραγούδια, αλλά λέει «άλλα τόσα και το χτένι και όχι», το τονίζω, «και όχι η κόρη που το υφαίνει». Γιατί πολύ απλά η αξία της κόρης πώς θα ήταν δυνατό να τιμηθεί μόνο με τα χίλια φλουριά, μόνο τόσο θα κόστιζε η τιμή και η υπόλοιψή της. Όχι βέβαια, αφού η αξία της κοπέλας ήταν σίγουρα ανεκτίμητη. Κοιτάξτε τι ωραία νοήματα μας δίνουν τα δημοτικά μας τραγούδια. Ο πραγματευτής όμως, πού να το βάλει κάτω, εκείνος το βιολί του και πάλι. Της λέει λοιπόν, «κόρη, για δεν παντρεύεσαι, για δεν οικοκυρεύεσαι, για να πάρεις παλικάρι στο μυαλό του, στον εαυτό του εκείνος, σαν και εμένα νευλαστάρι». Και η κόρη του απαντά και πάλι με μαεστρία, «τα πώς μου λες να παντρευτώ που έχω αγάπη στο στρατό». Ήταν ερωτευμένη με άλλον η κοπέλα. «Και μου λες να πάρω εσένα που έχω αγάπη στα ξένα. Αν δεν δεχτεί θα παντρευτώ λεβέντη καλαματιανό, λεβέντη παλικάρι, σαν τα στρί και το φεγγάρι». Τι αγνές εποχές και τι αγνά νοήματα. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε. Πάμε να το παρακολουθήσουμε.
Τι μου ετοιμάσατε, μωρέ, πάλι εδώ. Κάτι τέτοια μου κάνετε και λέω πάντα, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, μας κόβει η πείνα. Τα βλέπουμε ωραία για τις ανάγκες εκπομπής, αλλά πρέπει να περάσουν κάμποσες ώρες για να κάτσουμε να τα χαρούμε. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Σας ευχαριστώ για την αγάπη όλες αυτές τις μέρες. Να ξέρετε, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ζωή. Έτσι και θα έχω να το λέω ότι και στα αρφαρά μας βρήκα αυτή την αγάπη που συναντάμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να ξεκινήσω λοιπόν από την πρόεδρο των Εν Αθήνες Αρφαραίων, την Κυριακή τη Μουτεβελή, αυτή που θα μας υποδεχτεί ουσιαστικά στο τραπεζάκι μας, τι τραπεζάκι, την τραπεζάρα μας εδώ. Κυριακούλα μου, καλώς σας βρήκαμε και καλώς μας βρήκατε. Καλώς ορίσατε στο όμορφο Αρφαρά. Ευχαριστούμε για την ανάδειξη του χωριού μας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, καθώς επίσης και συγχαρητήρια δίνουμε στο Σύλλογο, το Μορφωτικό Η Αναγέννηση, στον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Ζαλαχώρη, ο οποίος σας κάλεσε στο χωριό μας για να μπορέσει να αναδειχθεί. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για τους Εν Αθήνες Αρφαραίους, γιατί ο πρόεδρος, ο Ζαλαχώρης, μου λέει, Χρήστο μου, να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα και στα παιδιά μας στην Αθήνα. Και σου έλεγα, εχθές, Κυριακούλα, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να γνωριστούμε αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ, ότι πάντοτε όσοι είστε στην Αθήνα από τα χωριά μας, από όλη την Ελλάδα, είστε και οι καλύτεροι πρεσβευτές του τόπου σας. Έτσι, είστε σαν τους ομογενείς μας στο εξωτερικό. Όχι. Συνάντησα μάλιστα εδώ και τον Τζον, τον Γεωργούτζο, έτσι, το Λεβέντι, το... εγώ δεν τον λέω Τζον, Γιάννη θα σε λέω, Γεωργούτζο μου αγαπημένε, του Σωτήρη του Γεωργούτζου, του αθλητικογράφου, τον ξάδερφο. Πες μου τώρα. Το 1964 μερικοί αρφαραίοι συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πατάρι καφενείου και ενέκριναν το καταστατικό ενός συλλόγου με την επωνυμία Προοδευτικός Σύλλογος, οι Άγιοι Θεόδωροι των Εν Αθήνες Αρφαραίων, Μέδρα την Αθήνα. Σκοπός του συλλόγου ήταν η συχνότερη επικοινωνία, ήταν η αλληλεγγύη, καθώς και η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών. Η ηθική συμπαράσταση, η υλική ενίσχυση, καθώς και η συμπαράσταση κάθε προσπάθειας κοινοτικών αρχών, συλλόγων και κατοίκων των αρφαρών. Έτσι ώστε να υπάρχει ανάδειξη του πνευματικού, τουριστικού, πολιτιστικού και κοινωνικού επίπεδου των αρφαρών. Τον ίδιο χρόνο δημιουργήθηκε από το Δέλτα Σίγμα η εφημερίδα «Ηχό των Αρφαρών», η οποία χρησίμευσε ως διάβλος επικοινωνίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Σήμερα συνεχίζονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι δράσεις. Πρόσφατα κάναμε και αδελφοποίηση με το Σύλλογο Ακοβητών Αθήνας. Το χωριό δίπλα από το δικό μου, το Δυράκι, ναι. Της μητέρας μου το χωριό. Ακοβητών Αθήνας Πειραιά, ο Άγιος Γεώργιος. Έτσι ώστε να έχουμε κοινούς στόχους και να μπορούμε να τους συνεχίζουμε. Μπράβο. Έγιναν σαν πρώτη επαφή, έγιναν τα μονοπάτια τα οποία θέλουμε να αναδειχτούν, έτσι ώστε να υπάρχουν άκοβος... Θα γίνει αυτή η διαδρομή λοιπόν, αυτή την ετοιμάζεται, ναι, το ξέρω αυτό. Άκοβος Σταματινού, Πελεκητό... Γκλόκοβα, Άνω Αρφαρά, Γκλόκοβα και Άκοβος. Πολύ ωραία. Μπράβο, Κυριακή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Φαντάζομαι όλοι περιμένουν τώρα να δούνε μετά και τα ωραία σας τα εδέσματα εδώ πέρα. Αν και τα περισσότερα φαγητά είναι γνωστά, είναι μοριάς εδώ πέρα. Κοινά είναι τα φαγητά μας, αλλά οι γυναίκες του χωριού, οι αρχώτισες μας τα φτιάξανε τόσο ωραία. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Δέσποινα. Κυριακή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Μηδονά, καλώς ήρθατε στο όμορφο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Κυρία Δέσποινα, πώς είναι το επίθετό σας? Παντελοπούλου. Να είστε καλά. Μπράβο σας που συνεχίζετε την παράδοση, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος μας από αυτό το πράγμα. Και θέλω να σας παρουσιάζω τα φαγητά μας. Για να μου πείτε. Έχουμε ετοιμάσει τα χειροποίητα μακαρόνια, τα οποία τα κάνουμε την τυρινή εβδομάδα της αποκριάς. Το αρφαρέι καλοκανικά μας. Το γκαγιανά, ο οποίος είναι φτιαγμένος με παστό και αυγά και ντομάτα. Το αγαπημένο μου εμένα, να ξέρετε. Γκαγιανά μου φτιάχνει η γιαγιά μου. Ναι, ναι. Μπουκουβάλα. Το μπουκουβάλα της ελιάς των αφαρών μας. Τη ρίγανη από τα μέρη μας. Την παραδοσιακή μας γουρνοπούλα, την άφησα για τελευταία. Και το υπέροχο λάδι μας. Το ξέρω, το λάδι των αφαρών. Δεν μου λέτε μπουκουβάλα τι είναι? Μπουκουβάλα είναι με παστό. Και προζύμι με παστό και ελιές. Ναι, το έχει φτιάξει κάποια κυρία εκεί. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία τα φαγητά μας πάντως.
Ελαφριά είναι η κουζίνα μας εδώ. Εντάξει. Τις μέρες δεν ήπιαμε χάπι για το στομάχι. Πώς λέμε. Λοιπόν, για να μας μιλήσει η κυρία Ευγενούλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Δέσποινα. Ευγενία μου. Εγώ Ευγενία θα σε λέω. Όχι Τζένι που σε ξέρουν εδώ στο χωριό. Ευγενία. Έτσι, έτσι. Τιμή μου. Καραγιάννη Σκούλικα. Γεια σου, Ευγενία. Να είμαστε καλά. Χαίρομαι πολύ. Όλοι να είστε καλά που ήρθατε στο χωριό μας, που μας θυμήσατε. Τιμή μου. Θα μας γλυκάνεις εσύ τώρα. Εγώ θα σας γλυκάνω. Θα πάω κάπου, τώρα... κάπου αλλού. Ναι, ναι, και έφτιαξες και κάτι. Θα ξεκινήσουμε από την κουλούρα του γάμου, γιατί μας θύμισες, έφτιαξες μία τόσο όμορφη κουλούρα και έβαλες απάνω και από τόπο σε τόπο ορφαρά. Και σωστά. Μου έκανες διπλή έκπληξη, γιατί την ίδια μου ετοίμασε μπροστά και η θεία μου, η Χαρίκλια, η Βλαχάκη, η Κολοβού, που είναι από τον Άγιο Φλόρο. Μπράβο, έκασε μπράβο. Και αυτή και μας ετοίμασε έτσι για να τιμήσει την περιοχή. Μπράβο. Και αυτή την πίτα από τόπο σε τόπο αφαρά. Τι ωραία, μωρέ, πράγματα. Λοιπόν. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Βλέπω. Δίπλες. Δίπλες για το γάμο. Οι δίπλες μας στην Καλαμάτα, οι δίπλες της Μεσσηνίας. Για τις χαρές μας, όλες τις χαρές μας για βαφτίσεις, για γάμο. Και να έχετε μόνο χαρές. Πάντα, εύχομαι. Μόνο χαρές, τίποτα άλλο. Ναι. Η κουλούρα μας είναι για το γάμο, για τους αραβώνες, για τα πρικιά συνήθως παλιά. Και όταν ήταν για τα πρικιά, για να αντικόψουν την κουλούρα, είχε μια τρύπα στη μέση. Εγώ την έφτιαξα όπως διαφορετική. Έπρεπε, για τις ανάγκες της εκπομπής μας. Ναι. Και εδώ έχουμε κάτι άλλο, ακόμη πιο παραδοσιακό. Εγώ, κύριε Χριστό, είμαι παραδοσιακή και ψάχνω παλιές συνταγές από γιαγιάδες και τους ευχαριστώ τέτοια πάρα λέγαμε. Πολύ. Πολύ χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμή μας που υπήρχαν αυτοί οι ανθρώποι και μας μάθανε κάποια πράγματα, όπως την κουλούρα, όπως τις δίπλες, όπως τα κουλούρια αυτά. Ποιος είναι ο καλύτερος πρεσβευτής στα πάντα και στα τραγούδια, ο παππούς και η γιαγιά. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό θα μου πεις, για τα κουλουράκια. Για τα κουλουράκια αυτά. Παλιά δεν είχαν με τι να τα φτιάξουν. Και βρήκαν ένα χορταράκι που φυτρώνει στα βουνά πάνω. Στα δικά μας τον ναι, εδώ, ναι, ναι. Πού? Όχι, εδώ, και εδώ πάνω. Ναι, ναι. Αυτό είναι από το Δειράχι πάνω, μου το στείλανε. Και το βράζεις, είναι ένα είδος τριφύλι, το βράζεις και είναι αρωματικό. Το χρησιμοποιούσαν και για άλλες δουλειές παλιά. Και εγώ μαζί με κανέλα και γαρίφαλο και διάφορα άλλα αρωματικά, ζυμώνω και κάνω ζυμωτά κουλούρια. Μπράβο. Και αυτό το είχα μάθει από τη γιαγιά μου, από θείας μου, από τη μάνα μου, από την πεθερά μου. Αυτό το λένε νιχάκι. Νιχάκι. Είναι παραδοσιακό. Τι και θα είναι. Φάτε, θα δοκιμάσετε και κουλουράκια τέτοια. Εδώ το συζητάς. Εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε σίκα στην περιοχή μας. Είναι μαρμελάδα από σίκο. Στην δεν θα φτιάξουμε. Είναι δυνατόν. Βλέπω και τα παστελάκια μας εκεί. Όλα αυτά και τα όμως μέλια. Για να μελώσουμε την κουλούρα. Βέβαια. Για να μελώσω τις δίπλες μου. Πού θα πάω? Θα πάω στα ντόπια εδώ. Παραγωγή μας. Έχουμε πολλά παιδιά που φτιάχνουν τον ντόπιο μέλι, βγάζουν παραγωγής μας. Ωραία, ωραία, ωραία. Όλα αυτά. Πολύ σας ευχαριστώ. Το καρύδι ντόπιο από εδώ από την περιοχή μας που χρησιμοποιούμε για τις δίπλες μας. Τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα κλείσουμε έτσι. Εγώ τώρα κάτι βλέπω εκεί απ' έξω. Λοιπόν, θα ζητήσω από το Σωτήρη τον Γεωργούτζο, τον αθλητικογράφο που είναι από το χωριό σας, τον βλέπω απ' έξω, να έρθει μέσα να κάνουμε μαζί πάσα. Το γείτονά, το γείτονά σας. Έλα Σωτήρη, βγάλ τα γυαλιά, έλα Σωτήρη μέσα. Δεν ήταν αισθημένο, ήταν αισθημένο. Όχι, ωραία. Όχι. Ο γνωστός αθλητικογράφος, ο δικός σας εδώ που μας έκανε όλους Καλαμάτα. Έχουμε αγαπήσει όλη τη Μαύρη Θεία. Έλα Σωτήρη Γεωργούτζο μέσα. Πάρε και το μικρόφωνο σου, Σωτήρη. Χρήστο, τιμή μας, χαρά μας που είσαι στο Αρφαρά. Τη σκητάλη σε σένα να προβάλλει στο Αρφαρά παγκόσμια, στην υπέροχη αυτή εκπομπή που κάνετε. Και ευχαριστούμε και το κανάλι της Βουλής και η τιμή είναι μεγάλη για το χωριό μας. Το πανέμορφο Αρφαρά, έτσι. Μόλις ακούσουν Αρφαρά, λένε ο Γεωργούτζος από εκεί είναι. Και είδαμε και τον Τζόνε χθες, τον Γιάννη. Τι ωραία ήταν. Στη χωματόλακα, στο χώρο Σωτήρη, που κάναμε. Πόσο χάρηκα. Θα πάει καλά η ομάδα εν τέλει. Φέτος ψεύω θα ανέβει. Άντε, θα ανέβει Σωτήρη. Καλαμάτα και την πέρα Καλαμάτα... από τη Μαύρη Θύελλα, στόχος μου είναι το Αρφαρά να γίνει γνωστό σε όλη τη γη. Και μέσα από αυτή την εκπομπή θα γίνει σίγουρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Τιμή μας χαρά, μεγάλη μας χαρά. Χάρηκα πολύ, Σωτήρη, και μεγάλο όμορφο χωριό πρέπει να είσαι. Είναι από τα ρότερα χωριά που έχουμε επισκεφτεί όλη τη αγκαλιά. Κοίταξε ναι, τους. Ναι. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Με υπέροχους ανθρώπους. Αν πας και δεν σε έχουν αγκαλιά, δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα. Εκεί νιώθεις ο πιο περήφανος και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Και αν μη τι άλλο στην πατρίδα μας, ξέρουμε από αγάπη, από φιλοξενία και από εγκαρδιότητα. Έτσι, Σωτήρη. Και κρατάω το μικρόφωνο, έτσι. Λοιπόν. Είμαστε χάρη σε σένα ένα παγκόσμιο χωριό και χάρη σε τιμή μου, τιμή μου. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι εμείς στο Μελιγαλά στη μέση, λέει Σωτήρη. Το Μελιγαλά το έχει αναφέρει τόσες φορές. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι μας. Thank you.
στούμε λίγια μάνα, μάνα στούμε λίγα λάστη μέση. Τρέμουν τα για μάνα, μάνα, τρέμουν τα άστρα, τρέμει πουλιά. Τρέμουν τα άστρα, τρέμει πουλιά, τρέμει μια παπαδοπούλα. Συνήθεις μου πρόσφερε τα χείλη της. Πιες ξένε για μάνα, μάνα, πιες ξένε να δρώσεις της. Πιες ξένε να δρώσεις της και κανένου να μην το υπείς. Κάπου εδώ η επίσκεψή μας στα Αρφαρά Μεσσηνίας πλησιάζει στο τέλος της. Όλες αυτές τις ημέρες διαπιστώσαμε πως και εδώ οι κάτοικοι είναι φιλόξενοι, φιλότιμοι και βρίσκονται κοντά στις προγονικές αξίες και στις παραδόσεις τους, και δεν σας κρύβω πως αυτός ήταν και ο λόγος που μας έκανε να αποδεχτούμε με χαρά την πρόσκλησή τους και να τους επισκεφτούμε. Εξάλλου, έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις εκπομπές μας πως είμαστε υπέρμαχοι της εντοπιότητας και πως στόχος μας είναι να δίνουμε βήμα σε όλες και σε όλους και κυρίως να αναδεικνύουμε σε πρωταγωνιστές ανθρώπους, ιδιαίτερα αξιόλογους, που ζουν σε κάθε γωνιά του τόπου μας και που ο καθένας τους μέσα από το δικό του μετερίζει συμβάλλει σε αυτό που αποκαλούμε διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους τους αρφαραίους και τις αρφαραίες για την αγάπη και τη φιλοξενία. Στον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρφαρών η Αναγέννηση Γιάννη Ζαλαχώρη και στο ΔΣ του Συλλόγου, καθώς και στην Αναστασία Μπελογιάννη για την πολύτιμη συνεργασία. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερμηνευτές και στους μουσικούς που συμμετείχαν σήμερα, καθώς και στα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα που τίμησαν και εδώ επάξια τον τόπο τους. Μην παραλείψουμε να στείλουμε και πάλι την αγάπη μας στους Έλληνες του εξωτερικού, στους ομογενείς μας που μας παρακολουθούν ανελιπώς κάθε Κυριακή και που μας γεμίζουν με συγκίνηση και περηφάνεια. Εξάλλου, το Από Τόπο σε Τόπο είναι αποδεδειγμένα η εκπομπή όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων, και αυτό για εμάς είναι η μεγαλύτερη περιουσία. Από τα Αρφαρά Μεσσηνίας, οι συνεργάτες μου και εγώ, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.